Πάω να καλωσορίσω τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλώς τον, καλημέρα. Καλώς σας μέρα εσάς και τους αγρότες. Καλώς σας βρίσκουμε, καλή Ανάσταση να έχετε και ελπίζω και για τη ΔΕΗ. Θα ήθελα μια περιγραφή από την πλευρά σας και ή δυνατόν όσο πιο αντικειμενική γίνεται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία. Αν κανείς παρακολουθήσει κατά καιρούς διαχρονικά όλα τα δελτία τύπου της ανακοινώνησης, την προσέγγιση της ΓΕΝΟΠΔΕΗ των εργαζομένων για το θέμα της ΔΕΗ, θα δει λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, πάει πίσω. Έχουμε πει ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί για την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, προκειμένου να έχουμε την υποτιθέμενη απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πρόσβαση τρίτων στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μια διαδικασία η οποία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θα φτάναμε κάποια στιγμή μέχρι εδώ. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες τρευλώσεις στην αγορά. Μπορείτε να μου πείτε το εδώ. Θέλω να ακούσω την εικόνα το εδώ. Δηλαδή, επειδή ακούω διάφορα πράγματα και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και γίνεται και η τρίχα-τρίχια κτλ. Θέλω από έναν άνθρωπο που ζει εκεί μέσα, που έχει και στην πλάτη του την υπεράσπιση μερικών χιλιάδων συναδέλφων του, να μου δώσει την εικόνα ως έχει. Ούτε του υπερασπιστή του κατηγόρου, δηλαδή. Απολύτως. Η εικόνα είναι έτσι ακριβώς όπως έχει ανακοινωθεί με τα οικονομικά αποτελέσματα. Η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και δεν θα μπορούσε να καλύψει απολύτως τίποτε. Το ζήτημα είναι το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Δηλαδή το ότι σήμερα παρουσιάζεται. Η εικόνα της ΔΕΗ είναι μια εταιρεία που είναι έτοιμη να καταρρεύσει και να κλείσει. Αν δεν παρθούν μέτρα τα οποία ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, προσπαθεί η διοίκηση και η κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει πολύ σοβαρά πάνω στο πρόβλημα, προφανώς. Μπορείτε να μου το πείτε πολύ απλά, κύριε Αδαμίδη, ποια είναι αυτά τα μέτρα, απλά, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που λέτε, για παράδειγμα? Εγώ, για να πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι η κυβερνητική παρέμβαση στα ζητήματα της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό είπα ότι είναι από το παρελθόν. Υπάρχει μια οφειλή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που είναι πάνω από 680 εκατομμύρια προς τη ΔΕΗ, την οποία η ΔΕΗ την έχει παρέχει σε όλους τους καταναλωτές, δηλαδή την έχει πληρώσει και δεν την έχει εισπράξει από το 2011. Δεύτερο. Άρα στην εικόνα, η εικόνα της ΔΕΗ σήμερα είναι πόσα χρέη, αν επιτρέπετε? 540 εκατομμύρια ευρώ, και αν υπολογίσει κανείς και τις δύο και τις μονάδες που υποτίθεται ότι γιατί εμείς αυτό δεν το συζητάμε, λέγοντας ότι δεν θέλουμε να γίνει πώληση των μονάδων, αγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Άρα ένα λεπτάκι, γιατί θα το πω λίγο μπακαλίστηκα, φίλε Γιώργο Αδαμίδη, αλλά βοήθησέ με σε παρακαλώ για να καταλάβει και ο κόσμος. 580 εκατομμύρια, άντε με τις λιγνικές μονάδες 900. Ναι. Σας χρωστάνε 680. Όχι, μας χρωστάνε 680 μόνο από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ναι. Να τα βάλουμε κάτω. 580-680 είναι 100 περίσσευμα, δεν είναι 100 μέσα. Ναι. Ακριβώς, να σας πω λοιπόν. Μπακαλίστηκα το λέω, αλλά για να γινόμαστε για κατανοητοί. Σωστά το προσεγγίζετε. Γι' αυτό λέμε ότι εμείς πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη, είναι κοντά στα 3 δισεκατομμύρια οι οφειλές των καταναλωτών. Και την ίδια ώρα η εταιρεία, την οποία βγήκαν σήμερα και καταγγέλνουν. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργη, είστε στη φάση που σας χρωστάνε πολλά, χρωστάτε λιγότερα, αλλά επειδή δεν εισπράτετε, να το πω έτσι πολύ απλά, εμφανίζεται μια εικόνα, ας πούμε, εταιρείας υποκατάρρευση. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό ότι πρέπει να απαρτούν άμεσα μέτρα. Ξέρετε, όταν σας οφείλουν 3 δισεκατομμύρια και εμείς την ίδια ώρα η εταιρεία πραγματοποιεί επενδύσεις της τάξης των 800 εκατομμυρίων το χρόνο, δηλαδή το πρόγραμμα για το 2019, τα οποία πραγματοποιούνται. Επενδύσεις 800 εκατομμυρίων, δεν υπάρχει επιχείρηση στη χώρα που πραγματοποιεί επενδύσεις κοντά στο 1 δις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι και υπάρχουν και κάποιες αιτίες. Μισό λεπτάκι, επιτρέψτε μου. Εγώ δεν μπορώ ούτε να φανταστώ τον εαυτό μου στο τιμόνι μιας επιχείρησης αντί ΔΕΗ. Είναι κολοσσός, δεν το συζητάμε. Έχουν περάσει μερικοί από τους πιο άξιους μάνατζερ. Θέλω όμως να σου πω από τη πολύ μικρότερη διοικητική μου εμπειρία στα ραδιόφωνα εδώ των Αθηνών, ότι αυτό το μου χρωστάνε πάρα πολλά και συσσωρεύονται τα πάρα πολλά και τα πάρα πολλά και τα πάρα πολλά και το ταμείο μου είναι άδειο, είναι κακή διοίκηση. Καλή δεν τη λες πάντως. Δηλαδή το να σου χρωστάει ο άλλος 3,5 δισεκατομμύρια και εσύ να ψάχνεις να βρεις μισό είναι ένα θέμα. Προφανώς. Δηλαδή είναι κακή διοίκηση. Δεν ξέρω, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ειλικρινά το λέω, με την καλύτερη δυνατή διάθεση. Αλλά είναι δεν μπορώ να καταλάβω πώς σου χρωστάνε τόσα λεφτά, ας πούμε, και εσύ δεν έχεις να πληρώσεις. Να σας πω, πριν από 4 χρόνια, η ΓΕΝΟΠΔΕΗ και εγώ προσωπικά, αλλά και ο γραμματέας και τα άλλα τελέχη, είχαμε πει σε όλες αυτές τις υπέρμετρες καταγγελίες καταναλωτών ότι είναι όλοι δήθεν ανάπηροι και έχουν προβλήματα και τους κόβουν το ρεύμα. Όχι ότι δεν υπήρξαν τέτοια περιστατικά, για να μην παρεξηγηθώ τι άγιες μέρες που είναι, αλλά εμείς μιλούσαμε για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι στο όνομα του ότι είναι κοινωνικό το ρεύμα, κοινωνικό αγαθό, δεν πληρώναν. Αυτό βεβαίως είχε μια ευθύνη η διοίκηση, όπου πιεζόμενοι και ενδεχομένως από την πολιτική ηγεσία, για να μην φανεί ότι η ΔΕΗ δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο, δεν είχαμε τις δράσεις που έπρεπε να πάρει, δηλαδή τις αποκοπές. Όταν δεν πληρώνεις το ρεύμα που καταναλώνεις και είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής, πρέπει την επόμενη στιγμή να σου κόβουν το ρεύμα. Αυτή ήταν η πάγια θέση της Ομοσπονδίας. Δεν γίνεται δηλαδή να. Και πηγαίναν οι συνάδελφοι μας εκεί να κόψουν το ρεύμα. Με αποτέλεσμα να προφυλακίζονται. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι σε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι το να κόψεις το ρεύμα στον καταναλωτή των 200 ευρώ, των 300, των 500 χρέος απέναντι στη ΔΕΗ, προφανώς είναι σταγόνα στον ωκεανό, θέλω να πω. Κοίτα, υπάρχουν περιπτώσεις. Δεν υπάρχει και δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά θα χάσουμε το ζουμί της κουβέντας. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι. Τώρα τι να σου πω, όταν έχω φιλοξενήσει εδώ πέρα στην εκπομπή, για παράδειγμα, από το κίνημα δεν πληρώνω, ανθρώπους να λένε για τους άπορους που χρωστάνε, ξέρω εγώ, 200, 300, 500 ευρώ και το ρολόι. Θα διαφωνήσω εγώ. Ωραία, δεν πειράζει. Για να μην χάσουμε το ζουμί. Επειδή θα τη χάσουμε, θα τσακωθούμε και δεν κάνει και μεγάλη πέμπτη. Θέλω να με βοηθήσεις, να μου πεις, όχι για τους μικροκαταναλωτές, γιατί λες χρωστάνε 3 δισεκατομμύρια. Τα 3 δισεκατομμύρια φαντάζομαι πόσα θες να χρωστάνε οι μικροκαταναλωτές. Λοιπόν, οι μικροκαταναλωτές πόσα χρωστάνε από τα 3 δισεκατομμύρια. Ξέρετε γιατί εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη. Αφήστε τους μικροκαταναλωτές, δεν μιλάω εγώ για αυτούς. Να πάμε λοιπόν μια μεγάλη υπόθεση που απασχόλησε και τα μέσα επικοινωνίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, με την πολυβοήτη συμφωνία με τη ΛΑΡΚΟ. Η ΛΑΡΚΟ είναι μια επιχείρηση η οποία ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο, χρωστάει στη ΔΕΗ πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, τα μισά πόσα χρωστάει η ΔΕΗ λοιπόν. Αμέσως. Μου λες ένας. Χρωστάει το 10% του συνόλου των χρωστούμενων. Έτσι 3 δισεκατομμύρια δεν μπορούσε να τους χρωστάνε. Ναι. Άρα τα 300 θα χρωστάει η ΛΑΡΚΟ. Το 10% το χρωστάει η ΛΑΡΚΟ. Και εσείς χρωστάτε 580 πόσα είναι. Τα 300 λοιπόν που είναι τα μισά, τα χρωστάει ένας. Άμα τα έκανε συμψηφισμό δηλαδή κανένας, αύριο το πρωί δεν θα μιλάει για προβληματική εταιρεία. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για προβληματική εταιρεία. Αυτό είναι κοντά στον νου και γνώση και δεν είναι άγνωστοι αυτοί οι οποίοι οφείλουν. Είναι καταναλωτές, είναι ονοματεπώνυμο. Άρα λοιπόν και επιχειρήσεις βέβαια. Ναι, και άλλες εταιρείες τέτοιου μεγέθους ή τέλος πάντων αξιοσημείωτα μεγέθη. Και με τη χαλιβουργική υπήρχαν προβλήματα και με τεράστιες άλλες εταιρείες. Και το σκάνδαλο είναι ότι υποχρεώνουν τη ΔΕΗ να παράγει ενέργεια και να την πουλά κάτω του κόστους, προκειμένου να γίνει υποτιθέμενος ανταγωνισμός. Αυτά γίνονται μόνο στη χώρα μας. Δεν γίνονται πουθενά άλλου. Ωραία, πάμε τώρα. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ, στο ζουμί αυτής της ιστορίας. Γιατί ξαναλέω ότι ανεξάρτητα πώς το βλέπει ο καθένας, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Η ΔΕΗ είναι ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, εν μέρη πια ανήκει στον ελληνικό λαό, εν μέρη δυστυχώς μόνο. Και πάει λέγοντας, τι πρέπει να γίνει. Γιατί, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που είδα να σχολιάζουν συνάδελφοί μου με αντιλήψεις περί ελεύθερης αγοράς, λίγο φανατικές, ήταν αυξήσεις. Αυξήσουμε τα τιμολόγια, τελειώνουμε, ας πούμε. Κοιτάξτε, έτσι, αν δεν παρθούν τα μέτρα τα οποία και δεν αλλάξουν οι στρεβλώσεις της αγοράς, προφανώς δεν θα αποφύγουμε τις αυξήσεις. Βεβαίως αυτή την ώρα κανείς δεν τις κάνει, είναι προεκλογική περίοδος. Θα σε ρωτήσω κάτι που θα σε ρωτάει ο καθένας όμως. Είσαι εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Έτσι, πέρα δηλαδή της συνδικαλιστικής σου ιδιότητας, είσαι ένας εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Αν εγώ σου πω ότι το τηλέφωνό μου χτυπάει 5 φορές τη μέρα και με παίρνουν διάφοροι πάροχοι της ΔΕΗ και μου κάνουν προσφορές που προφανώς η ΔΕΗ δεν μπορεί να τις κάνει. Πώς αυτοί όλοι πουλάνε φτηνότερα από εσάς, ρε παιδιά, ας πούμε, και εσείς πρέπει να αυξήσετε και τις τιμές γιατί θα χρεοκοπήσετε. Θα σας πω, η πίεση για αύξηση των τιμών προκύπτει καταρχήν από τους ίδιους αυτούς τους εναλλακτικούς παρόχους. Βεβαίως οι καταναλωτές δεν βλέπουν τα ψηλά γράμματα του συμβολαίου. Οι συγκεκριμένοι πάροχοι έχουν συνδέσει το τιμολόγιο τους που παρέχουν στους καταναλωτές με τη ρήτρα καυσίμου, με την οριακή τιμή του συστήματος. Και κάθε φορά που αυτή ανεβαίνει, αυξάνεται και ο λογαριασμός, γιατί δεν έχουν σταθερό λογαριασμό όλοι αυτοί οι οποίοι είναι σε εναλλακτικούς παρόχους. Το πρόβλημα λοιπόν με τη ΔΕΗ είναι κάτι το οποίο δεν έχει πράξει η ίδια και εδώ φαίνεται το κοινωνικό τους πρόσωπο. Ενώ αυξήθηκαν οι ρήποι, τα δικαιώματα αγοράς ρήπων, που εδώ υπάρχει μια τεράστια ευθύνη η οποία δεν την έχει αναλάβει κανείς ποτέ και έχει να κάνει με το γιατί η χώρα μας δεν πήρε δωρεάν δικαιώματα ρήπων όπως πήρε η Πολωνία. Αυτό ας πούμε είναι ένα πολιτικό ζήτημα πολύ σοβαρό. Ναι, γιατί το δεν τα πήρα έχει εκατομμύρια, μην πω και δισεκατομμύρια κόστος. Αυτό επιβάρυνε τα τελευταία 1,5 χρόνο με 300 εκατομμύρια επιπλέον για αγορά δικαιώματα ρήπων την εταιρεία. Ξέρετε, γιατί όταν βγαίνει κανείς και λέει ότι εμείς παραδώσαμε την εταιρεία με κέρδη, τώρα έχει ζημίες, σημασία έχει ποια ήταν η προοπτική. Όταν η Πολωνία πήρε δωρεάν δικαιώματα. Καλά κάνεις και το λες, γιατί ακούω κι εγώ μια κριτική και λέω ένα λεπτάκι, παιδιά, έσκασε τα χέρια μου, ας πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Άμα κάποιος έχει δανειστεί τώρα για ξέρω, το 22 σκάνε 10 εκατομμύρια χρέη, προφανώς το μαγαζί εδώ κλείνει, ας πούμε. Προπέρσι αγοράζαμε τα δικαιώματα ρήπων στη τιμή των 5 ευρώ. Και τώρα είναι στην τιμή των 27 ευρώ ο τόνος. Άρα όταν η εταιρεία πληρώνει, σας λέω, 300 εκατομμύρια για αγορά δικαιώματα ρήπων, όπου θα μπορούσε η χώρα μας, είχε τις προϋποθέσεις να πάρει δωρεάν δικαιώματα. Κάνε μας ένα ρεζούμε και έναν επίλογο, σε παρακαλώ, Γιώργο Αδαμίδη. Λοιπόν, αυτό επαναλαμβάνω, το ότι για να μην αναγκαστούν να αναγκαστεί η ΔΕΗ να αυξήσει τα τιμολόγια, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει ρυθμίσεις της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας να διορθωθούν, να αποδοθούν τα χρήματα που οφείλονται στην ΔΕΗ από τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας και βεβαίως να αυστηροποιήσει η εταιρεία στους στρατογικούς κακοπληρωτές για να εισπράξει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να μας χρωστάνε 3 δισεκατομμύρια και εμείς να λέμε ότι θα κλείσουμε. Μάλιστα. Να πω την αλήθεια, σας βλέπω και εσάς, όπως έχει ακουστεί επανειλημμένος, να προσλαμβάνετε τις πρακτικές εταιρείες για να πάρετε τα λεφτά. Αν και οι πρακτικές εταιρείες θα τα πάρουν από μένα, δεν θα τα πάρουν σίγουρα από τη ΛΑΡΚΟ. Σε αυτό δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι μπορούν. Έχει τη δυνατότητα η ΔΕΗ να πάρει τα χρήματα. Μπορεί να τα εισπράξει. Οι πρακτικές εταιρείες είναι μια άλλη διαδικασία, την οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο να δίνει κάποιους λογαριασμούς που ξεπερνάνε τις 3.000 ευρώ. Και τώρα και σε λιγότερο ποσό για να τα εισπράξει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να πιέσει η ΔΕΗ και να την αφήσει η πολιτική ηγεσία να κάνει τη δουλειά της ως μια εταιρεία στον ανταγωνισμό, ως μια εταιρεία στο χρηματιστήριο, για να... Τι να πω τώρα, ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε 2 ανθρώπους γιατί πρέπει να κάνει 3 χρόνια κάποιος να προσλάβει εξειδικευμένους εργαζομένους. Αυτά είναι αστεία πράγματα στην εποχή μας. Λοιπόν. Και προσέξτε κάτι τελευταίο. Σκεφτείτε πού θα ήταν η εταιρεία εάν δεν είχαν μειωθεί οι μισθοί των εργαζομένων. 6 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια κέρδισε η ΔΕΗ από τη μείωση των μισθών. Εγώ δεν το λέω αυτό γιατί δεν έπρεπε να μειωθούν οι μισθοί μας. Νομίζω ήταν λιγάκι προκλητική η μισθή σας. Αυτή είναι αλήθεια. Λέω, το ζήτημα είναι πού πήγαν οι μισθοί. Ναι. Τα 6 δις που κέρδισε. Με 6 δισεκατομμύρια όφελος, να το πω έτσι, από τη μείωση των μισθολογίων και να χρωστάς, ας πούμε, και 580 και μην τα βρεις. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν. Αν πηγαίνανε στο τιμολόγιο δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αλλά πήγαν να πληρώσουν όλες αυτές τις απαιτήσεις των ιδιωτών, οι οποίοι πουλάνε φούμαρα για μεταξυδές κορδέλ. Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, ο Γιώργος Αδαμίδης, να του ευχηθούμε καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση όλο τον κόσμο. Και εύχομαι να φωτιστείτε εκεί στη ΔΕΗ. Να είστε καλά.